Καλησπέρα σας και από εμένα. Όπως ακούσατε, ονομάζομαι Τζίφας Γιώργος, είμαι ορκωτός λογιστής στην Ολύμπια Ορκωτή Λογιστές ΑΕ. Παρεμβαίνω στην ημερίδα σας με ένα όχι τόσο σχετικό θέμα με τη θεματολογία την κύρια, όμως θεωρούμε ότι είναι σημαντικό γιατί είναι μια σημαντική αλλαγή που ξεκίνησε ήδη από το 2014 και οι αλλαγές είναι πιο εμφανείς από το 2015. Πρόκειται για ένα καινούριο νομοθέτημα, τον νόμο 4308, ο οποίος με την ονομασία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο οποίος έχει ενσωματώσει τόσο το παλιό λογιστικό σχέδιο όπως ήταν γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια, όπως και το κώδικα φορολογικής διαδικασίας, το παλιό σε κάποιους από εσάς κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Στόχος του νέου νομοθετήματος, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί στοιχεία λογιστικής και του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να γίνουν πιο ουσιαστικές και να φύγουμε από την να φύγει ο νομοθέτης και η υπόχρεοι του, οι οντότητες πλέον όπως ονομάζονται, στις οποίες οντότητες πλέον ανήκουν όλα τα είδη των επιχειρήσεων, από ελεύθερους επαγγελματίες έως και ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτου μεγέθους. Άρα ενσωματώνεται μια ευρωπαϊκή οδηγία, μέσα από την οποία θα επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, απλοποιείται ο κώδικας φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών, ενοποιούνται οι λογιστικοί κανόνες και έτσι οι οικονομικές καταστάσεις όπως τις γνωρίζετε έως τώρα θα είναι κοινές και θα έχουν ένα κοινό τόπο ανάγνωσης, είτε βρισκόμαστε στην Ελλάδα είτε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ενσωματώνονται διαδικασίες που ζητούν από τους υπόχρεους τις διοικήσεις των οντοτήτων να εξασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ένα σημαντικό στοιχείο του νόμου και του κώδικα φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών είναι το τιμολόγιο γνωστό σε όλους. Πλέον το περιεχόμενό του είναι πιο απλοποιημένο. Απαιτείται η αναφορά στην ημερομηνία έκδοσης, στον αύξοντα αριθμό του ΑΦΜΗ και πλήρες όνομα και διεύθυνση του πελάτη, εφόσον δεν αξιοποιείται και δεν χρησιμοποιείται η δυνατότητα μη χρήσης φορολογικού μηχανισμού για τις οντότητες οι οποίες δεν υποχρεώνονται. Και ο συντελεστής ΦΠΑ για όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση. Βασική αλλαγή που θα έχετε ήδη εντοπίσει και την επισημαίνουμε και εδώ είναι ο χρόνος έκδοσης. Πλέον για τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας και όταν η υπηρεσία είναι συνεχιζόμενη έως τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα. Έχει καταργηθεί η εξαίρεση που έδινε ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας στην περίπτωση που πελάτης είναι το δημόσιο, όπου τότε μας δινόταν η ευχέρεια παλιότερα να τιμολογείται η υπηρεσία με την ίσπραξη. Πλέον η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι το τέλος του κάθε φορολογικού έτους. Οπότε ασχέτως αν έχουν εισπραχθεί τα υπόλοιπα ή όχι από το δημόσιο, το πελάτη πρέπει να έχουν τιμολογηθεί. Το τιμολόγιο σε εσάς, στον ιατρικό κλάδο, καταργείται στην ουσία η υποχρέωση να τιμολογείται η συνταχογραφία ιατρών χωρίς αμοιβή. Υπάρχει βέβαια σε αυτό το κομμάτι ουσιαστικά να τιμολογείται η δωρεάν υπηρεσία, αλλά στο κομμάτι αυτό πρέπει να είσαστε προσεκτικοί, διότι είναι δύσκολη η διάκριση πότε μία υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και πότε τιμολογείται. Σίγουρα έχετε περιπτώσεις, συναντώνται περιπτώσεις, όπου ο ιατρός μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής υπηρεσίας στον πελάτη ασθενή παρέχει και πρόσθετες υπηρεσίες σε μια δεύτερη επίσκεψη σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να τιμολογηθεί. Ουσιαστικά να είναι ως συνέχεια της προηγούμενης ιατρικής
υπηρεσίας. Είναι δύσκολη η διάκριση, οπότε επειδή και η νομοθεσία δεν απαγορεύει την τιμολόγηση της δωρεάν υπηρεσίας, καλό είναι να μην συνεχίσετε να την αποφεύγετε, εκτός και είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια επιπρόσθετη λειτουργία που συναντάται σε περιπτώσεις τιμολογήσεων, όταν προκύπτουν διαφορές στις ιατρικές αμοιβές από ασφαλιστικούς τομείς, μετά ασφαλιστικούς φορείς, συγγνώμη, ασφαλιστικά ταμεία. Όταν λοιπόν κατά τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο ασθενής ή η ιατρική εταιρεία για την δικαιολόγηση της ιατρικής δαπάνης, προκύπτουν είτε αρνητικές διαφορές είτε θετικές διαφορές. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η τιμολόγηση έχει γίνει με την ολοκλήρωση πλέον της παροχής της υπηρεσίας, θα προκύπτουν διαφορές οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται είτε με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, το οποίο επιτρέπεται στην περίπτωση των αρνητικών διαφορών, είτε στην περίπτωση των θετικών διαφορών να εκδίδεται πρόσθετο συμπληρωματικό τιμολόγιο της ήδη παρασκευής σας και ολοκληρωμένης υπηρεσίας. Στο σημείο αυτό, περιπτώσεις που μπορεί να προσέξετε όταν η υπηρεσία τιμολογείται σε ασθενή και η υπηρεσία καλύπτεται από ασφαλιστική εταιρεία, και πάλι και εδώ δεν έχει σημασία πότε εξοφλείται η απαίτηση από την ασφαλιστική εταιρεία. Πρέπει να δοθεί πάλι σημασία ότι το τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. Οπότε χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αυτό το σημείο στην τιμολόγηση στο κομμάτι που αφορά το ιατρικό κλάδο. Μια νέα έννοια, η οποία υπήρχε μέχρι τώρα στο διπλογραφικό σύστημα, δεν υπήρχε στο απλογραφικό σύστημα, δηλαδή στο γνωστό σε όλους στους υπόχρεους που τηρούσαν βιβλία εσόδων-εξόδων, είναι η αρχή του δεδουλευμένου και η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Ο νομοθέτης πλέον καλεί όλες τις οντότητες, είτε ανεξαρτήτου τήρησης βιβλίων, να κατανέμει το έσοδο και το έξοδο στη χρήση που έχει δουλευθεί, που έχει γίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δαπάνες, οι οποίες ενώ πληρώνονται προκαταβολικά για ένα έτος, η πληρωμή δεν αφορά δεν έχει δουλευθεί, όπως λέμε, δεν αναλογεί όλη στην χρήση που φορολογείται. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα ενίκια, που μπορεί η πληρωμή να έχει διακανονιστεί να γίνει προκαταβολικά και, για παράδειγμα, μπορεί τον Δεκέμβριο μήνα, κοντά στη λήξη της διαχειριστικής περίοδου, να κληθούμε να καταβάλουμε το ενίκιο του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Η συνολική δαπάνη δεν πρέπει να καταχωρηθεί ως πληρωμή τη στιγμή που αποπληρώθηκε, αλλά πρέπει να κατανεμηθεί το έξοδο, η πληρωμή, ανάλογα στους 3 μήνες που αφορά. Άρα, την 31 Δεκάτου να φορολογηθεί και να αποκαλυφθεί στα βιβλία ως έξοδο μόνο η δαπάνη που αφορά το Δεκέμβριο. Το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο έχει καταβληθεί θα ονομάζεται έξοδο επόμενης χρήσεως και θα φορολογηθεί και θα καλυφθεί ως έξοδο στις οικονομικές καταστάσεις την επόμενη χρήση. Τέτοιες περιπτώσεις θα δείτε ανάλογα σε περιπτώσεις ασφαλίστρων που πάλι ή σε λογαριασμούς ΔΕΗ, όπου οι λογαριασμοί δεν έρχονται με τη λήξη της περίοδου απαραίτητα, μπορούν να αφορούν να κατανέμεται το έξοδο τόσο στη χρήση που αφορά η δημοσίευση ή η φορολόγηση της οντότητας, όσο και έξοδο της επόμενης χρονιάς. Πρέπει λοιπόν να γίνεται σαφή διάκριση, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια της αυτοτέλειας των χρήσεων. Κάθε έξοδο η επιχείρηση να το εκπίπτει και να το αποδεικνύει, να το αποκαλύπτει στις οικονομικές καταστάσεις την περίοδο που έχει δεδουλευθεί, που έχει χρησιμοποιηθεί. Ο νέος νόμος κάνει διάκριση των οντοτήτων σε μεγέθη πολύ μικρές οντότητες, μικρές οντότητες, μεσαίες και μεγάλες οντότητες και επιμέρους διάκριση των πολύ μικρών οντοτήτων μόνο με τον κύκλο εργασιών. Έχουμε, όπως βλέπετε, 3 κριτήρια για να χαρακτηριστούν οι οντότητες ανάλογα με το μέγεθός τους, και το νόημα του μεγέθους έχει λόγο σε ό,τι αφορά την τήρηση των βιβλίων.
τήρηση απλογραφικού συστήματος πλέον έχουν μόνο οι πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 1 της παραγράφου 2 γάμα, δηλαδή ομόρυθμες εταιρείες, ετερόρυθμες μέχρι 1,5 εκατομμύριο κύκλο εργασιών και μόνο αυτές στηρούν απλογραφικό σύστημα. Απλογραφικό σύστημα λοιπόν τηρούν οι ομόρυθμες εταιρείες, οι ετερόρυθμες, οι ατομικές και αστικές εταιρείες για κύκλο εργασιών μέχρι και 1,5 εκατομμύριο και οι πολιτές καυσίμων που προφανώς δεν σας αφορά απαραίτητα με κύκλο εργασιών μέχρι και 8 εκατομμύρια. Είναι πιο ανεβασμένος ο κύκλος εργασιών. Οι υποχρεώσεις στο απλογραφικό σύστημα είναι να τηρείτε βιβλίο εισόδων-εξόδων όπως τηρούσατε, να τηρείτε αρχείο ενσώματων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τα πάγια δηλαδή που έχει η οντότητα στην ιδιοκτησία της, να τηρείται ένα αρχείο αποθεμάτων είτε τρίτων είτε ιδιόκτητων. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο για τις πολύ μικρές οντότητες, εφόσον τα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ. Απαραίτητο είναι το αρχείο υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, εφόσον υφίστανται. Η επιπρόσθετη υποχρέωση συντάσσεται κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Είναι νέα κατάσταση, προϋπήρχε σε διαφορετικό μοντέλο, αλλά όχι όμως για το απλογραφικό σύστημα. Προσάρτημα, γενικές πληροφορίες για την εταιρεία, την επωνυμία και διάφορα χαρακτηριστικά της δραστηριότητάς της και τήρηση αρχείου της πάσης φύσεως φόρων και τελών. Μια επιπρόσθετη υποχρέωση που οι εταιρείες που έχουν απλογραφικό σύστημα πρέπει να παρακολουθούν τις υποχρεώσεις τους για φόρους και τέλη. Στις περιπτώσεις, όλες οι λοιπόν περιπτώσεις, όλες οι υπόλοιπες εντότητες πλέον τηρούν διπλογραφικό σύστημα και καταρτίζουν και ισολογισμό. Το διπλογραφικό δηλαδή σύστημα παίρνει πιο ενεργό ρόλο ακόμα και σε μικρές οντότητες. Οι οικονομικές καταστάσεις πλέον που συντάσσουν κάθε οντότητα είναι η κατάσταση αποτελεσμάτων που τις συντάσσουν όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτου μεγέθους, το προσάρτημα και τις σημειώσεις που συντάσσουν όλες οι οντότητες ανεξαρτήτου μεγέθους. Η διαφορά είναι μόνο στο περιεχόμενο. Ισολογισμό συντάσσουν οι τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες, κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης μόνο οι μεσαίες και οι μεγάλες οντότητες και κατάσταση χρηματορροών μόνο οι μεγάλες οντότητες. Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και κατάσταση χρηματορροών είναι δύο νέες οικονομικές καταστάσεις. Δεν τις είχε εντάξει το λογιστικό σχέδιο μέχρι σήμερα. Είναι στα πρότυπα των διεθνών προτύπων και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Όσοι έχουν αναγνώσει ή έχει τύχει να τεθεί στη διάθεσή τους η οικονομική κατάσταση διεθνών προτύπων, ίσως να έχουν μια άποψη. Καταργούνται οι παλιοί, η κατάσταση λογαριασμών γενικής εκμετάλλευσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων που απεικονιζόταν η διάθεση των κερδών στους μετόχους εταίρους. Εισάγεται το προσάρτημα ως αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων, συνοδεύεται και κρίνεται και αυτό και ελέγχεται. Εισάγεται για οποιοδήποτε κομμάτι της νομοθεσίας, επειδή είναι σε αρχικό στάδιο, οποιαδήποτε καθοδήγηση αντλούμε από τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς. Το πλαίσιο των διεθνών προτύπων θα χρειαστεί μόνο για το κομμάτι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και όχι για το κομμάτι του παλιού ΚΦΑΣ. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται εντός 6 μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περίοδου, ανεξαρτήτου εταιρείας και μεγέθους πλέον. Και βασικές ουσιώδεις αλλαγές, για να μην σας κουράσω περαιτέρω, συναντάμε πέρα από το απλογραφικό σύστημα στο διπλογραφικό, όσο μεγαλώνει το μέγεθος της οντότητας. Όσο μεγαλύτερες είναι οι οντότητες, θα έχουμε περισσότερες αλλαγές ως προς τη σύνταξη του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων συγκριτικά με όσες το γνωρίζαμε. Ευχαριστώ πολύ για την... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πραγματικά.